Από τη σελίδα 1048 είναι η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονική η Δευτέρα. Δευτέρα λοιπόν επιστολή προς Θεσσαλονική του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο, σελίδα 1048. Παύλος και Σουλιανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Εν Θεώ το Πατρί ημών και Κυρίω Ιησού Χριστό, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Οφείλομαι να ευχαριστώμεν πάντοτε τον Θεόν δια σας αδελφοί, καθώς είναι άξιον, διότι υπέρ αυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Ώστε ημείς αυτοί καυχόμεθα δια σας εν τις εκκλησίες του Θεού, δια την υπομονή σας και πίστην εν πάση της διωχμής ημών και τες θλίψες τας οποίας υποφέρετε, το οποίο είναι ένδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού, δια να αξιωθείτε της βασιλείας του Θεού υπέρ της οποίας και πάσχετε. Επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψην εις τους όσοι σας θλίβουσιν, εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεσιν με θυμών, όταν ο Κύριος ο Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού εν πυρή φλογός κάμνων εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ή την εστέρουση τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού, όταν έλθει να ενδοξαστεί εν της Αγίης αυτού και να θαυμαστεί εν πάση της πιστεύουσιν, επειδή σεις επιστέψατε εις την μαρτυρία ημών εν τη ημέρα εκείνη. Δια το οποίο και προσευχόμεθα πάντοτε δια σας, δια να σας καταστήσει ο Θεός ημών αξίους της κλήσεως αυτού και να εκπληρώσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης και το έργον της πίστεως εν δυνάμει, δια να ενδοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν ημίν και ημίς εν αυτό κατά την χάριν του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Είναι ακόμη στην Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος. Περίπου 3 χρόνια θα κάτσει στην Κόρινθο και από την Κόρινθο, καθώς κηρύττει το Ευαγγέλιο και αυξάνεται το έργο του Θεού και δημιουργείται η Εκκλησία της Κορίνθου, όμως δεν πάβει να συνεχίζει να σκέπτεται και την Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, η οποία ξεκίνησε πριν 3 χρόνια, λίγο πριν έρθει και φτάσει στην Κόρινθο, όπου και εκεί ο Θεός τον χρησιμοποίησε και δημιουργήθηκε μια ευλογημένη Εκκλησία. Ο Παύλος όταν εργάζεται το έργο του Θεού δεν σκέφτεται μόνο αυτό που εργάζεται. Όταν ζει με κάποιους αδελφούς δεν μένει μόνο σε αυτούς τους αδελφούς. Η σκέψη του δεν είναι μόνο σε αυτούς τους αδελφούς, αλλά η σκέψη του Αποστόλου Παύλου είναι προς όλες τις εκκλησίες, προς όλους τους αδελφούς, με την ίδια αγάπη, με την ίδια φροντίδα, με την ίδια προσοχή και ιδιαιτέρως, αγαπημένα μου αδέλφια, με την ίδια προσευχή. Θα ξαναστείλει γράμμα, θα ξαναστείλει επιστολή στην ευλογημένη αυτή εκκλησία στη Θεσσαλονίκη. Και πέραν του ότι θα στείλει την αγάπη του, ένας κύριος λόγος για τον οποίο θα αποστείλει την επιστολή αυτή είναι γιατί έχει ακουστεί ότι η εκκλησία έχει αρχίσει να έχει κάποια δυσκολία, κάποιο πρόβλημα σε σχέση με κάποια διδασκαλία και αυτή η δυσκολία και η διδασκαλία είναι για την έλευση του Κυρίου. Πάντοτε αδελφοί αγαπητοί είναι πρόσκομα για την Εκκλησία του Χριστού η χρόνη και η καιρή της Δευτέρας Παρουσίας και της Αρπαγής της Εκκλησίας. Κάθε ένας άνθρωπος σκέφτεται και θα ήθελε τώρα να γίνει. Και καλούν είναι αυτό. Άλλωστε και η προτροπή του Πνεύματος του Αγίου είναι προς την Εκκλησία, καθώς η Εκκλησία στις έσχατες μέρες θα λέει και πάντοτε θα λέει «Ελθέ Κύριε», αλλά και το Πνεύμα λέει «Ελθέ Κύριε Ιησού», αλλά και όλοι μας θέλουμε το έργο του Θεού να λάβει τέλος. Αυτό έχει δημιουργήσει προς τους έξω ένα πρόβλημα. Πολλοί λένε «Από χιλιάδες χρόνια τώρα στην Εκκλησία λέτε ο Κύριος έρχεται». Και σκανδαλίζονται σε αυτό.
Ο Λόγος όμως του Θεού μας λέει μην να θεωρείτε βραδυπορία το ότι ο Θεός δεν ήρθε ακόμη, ο Χριστός δεν ήρθε ακόμη, αλλά να το νομίζετε μακροθυμία. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα ωραίο εδάφιο που μας αποκαλύπτει ο ίδιος ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Δεν θα παρέλθει γενεά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Ένα αντίστοιχο εδάφιο είπε, ένα αντίστοιχο λόγο είπε ο Χριστός λίγο πριν σταυρωθεί, όταν τον ονείδιζαν αλλά και κάποιοι έκλαιγαν για αυτόν. Τους είπε μην κλαίτε για μας στη γενεά αυτή. Κοιτάξτε μία διαφορά, αλλά πόσο σημαντική, που δείχνει την αγάπη του Θεού αλλά και το σχέδιο του Θεού. Στη γενεά αυτή θα γίνουν αυτά τα οποία σας είπα, δεν θα μείνει λίθος επί λίθο και θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ. Μέσα στη γενεά αυτή και έγινε, το 33 περίπου, το είπε, το 30 τέλος πάντων είπε αυτά τα λόγια ο Χριστός στους μαθητάς του, το 70 σε 40 χρόνια κατεστράφει η Ιερουσαλήμ. Εδώ όμως για τις έσχατες ημέρες λέει δεν θα παρέλθει. Αλλού λέει μακροθυμεί, και να νομίζετε μακροθυμία τη βραδυπορία, αν μπορούμε να πούμε αυτή την έκφραση, ότι βραδύνει ο Θεός, να το θεωρήσετε μακροθυμία. Δηλαδή θέλει ο Θεός και να βρεθεί πιστός στο λόγο του, τον οποίον έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να αρνηθεί, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον αρνηθεί, και πιστός στο λόγο του δεν θα παρέλθει η γενεά αυτή όσου γίνωση πάντα ταύτα, αλλά ταυτόχρονα και η αγάπη του τον κάνει να βραδύνει, να φτάσει στα έσχατα όρια του λόγου του Θεού για τη Δευτέρα Παρουσία. Την εντολή τη δίνει ο Θεός. Μόνο ο Θεός ξέρει τις μέρες και τους καιρούς, τους χρόνους και τους καιρούς. Και μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει ούτε ο Υιός του ανθρώπου γνωρίζει τις ημέρες, τους χρόνους και τους καιρούς, αλλά είναι στα χέρια του Θεού. Βραδύνει, δεν βραδύνει, αν και βραδύνει ο Χριστός, βραδύνει, αν, δεν βραδύνει, αν και βραδύνει ο Θεός, μακροθυμεί. Περιμένει να εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια του λόγου του, ώστε όσο δυνατόν πιο πολύ να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Και αυτό το πρόβλημα υπήρχε τότε στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, οι οποίοι δεν είχαν καταλάβει και πάρα πολύ καλά και πίστευαν ότι στη γενιά τη δική τους θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με πολύ αγάπη, αλλά και χωρίς να βραδύνει, χωρίς βραδύτητα, στέλνει αυτή την επιστολή για να τακτοποιήσει τα ελείποντα. Πολύ γρήγορα θα μπει στο θέμα αυτό, αλλά μετά από το πρώτο κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο θα εκφράσει την αγάπη του και θα εκφράσει δύο δικές του ενέργειες, οι οποίες δεν είναι χωρίς λόγο. Τίποτα στη γραφή, τίποτα στο χριστιανισμό δεν γίνεται χωρίς λόγο. Τα πάντα έχουν αιτία. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μετά τον χαιρετισμό τον δικό του, του Σίλα και του Τιμόθεου προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, στην οποία, στους οποίους εύχονται την ειρήνη και τη χάρη του Θεού, ομολογεί περί δύο ενεργειών του. Ευχαριστούμε τον Θεό και προσευχόμεθα στο Θεό. Πρώτα δίνουμε τη δόξα στο Θεό, οφείλουμε μάλιστα λέγει. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε επειδή το θέλουμε, είναι κάτι το οποίο χρεωστούμε να κάνουμε. Οφείλουμε να ευχαριστούμε το Θεό για σας. Γιατί ξέρουμε ότι αν πάει καλά η Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, αυτό οφείλεται στο Θεό. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος σας ευλογεί, αλλά η ευλογία του Θεού δεν είναι χωρίς λόγο και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και πολλές φορές αγαπητά μου αδέλφια θα δούμε ανθρώπους να έχουν την ιδιαίτερη χάρη και ευλογία του Θεού και άλλοι λιγότερο. Δεν είναι τούτο προσωπολήψία, τούτο είναι η ανταπόδοση του Θεού, είναι η χάρη του Θεού, είναι το έλεος του Θεού προς τους ανθρώπους τους πιστούς, προς τους ανθρώπους τους αμαρτωλούς, προς τους ανθρώπους που αγάπησε ο Θεός και ήλκησε με αγάπη αιώνια. Και εδώ αδελφοί αγαπητοί να το προσέξουμε αυτό. Στην Εκκλησία του Χριστού δεν έρχεται κανείς επειδή είναι καλός.
ούτε επειδή είναι πιστός, ούτε επειδή είναι αγαθός. Ιδιαιτέρως θα μείνω στο πρώτο, επειδή είναι καλός άνθρωπος. Στην Εκκλησία του Χριστού έρχεται ο άνθρωπος επειδή ο Θεός, ο Πατέρας ημών, τον ελκύει με την αγάπη Του. «Σε αγάπησα με αγάπηση αιώνια και σε ήλκυσα με έλεος». Αυτό είναι το πρώτο, αλλά το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο άλλος αποδέχεται την αγάπη του Θεού. Επιθυμεί την αγάπη του Θεού. Η Γραφή λέει «τα πρόβατα τα αιμά ακούσε τις φωνής μου, καταλαβαίνουν τη φωνή μου και με ακολουθούν». Δηλαδή, αν βάλεις ένα δόλωμα μέσα σε ένα γκίστρι, μερικά ψάρια θα έρθουν, γιατί είναι από αυτό που θέλουν, αλλά θα φύγουν. Το πιο καλό για να το καταλάβουμε είναι ότι ένας μαγνήτης το αλουμίνιο δεν μπορεί να το τραβήξει, αλλά τα αρινίσματα σιδήρου αμέσως τα τραβάει. Η αγάπη του Θεού προσελκύει τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα πράγματα του Θεού. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υβριστής, διώκτης, εμείς θα λέγαμε ότι ποτέ δεν θα ενδιαφερθεί ο Θεός για αυτόν. Αλλά αυτός δεν είναι καλός, είναι κακός άνθρωπος στα μάτια των χριστιανών. Ευχαριστούμε όμως το Θεό, γιατί ο Θεός δεν βλέπει στο φαινόμενο όπως εμείς, αλλά βλέπει στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού απευθύνεται στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό και η καρδιά του ανθρώπου ανταποκρίνεται στο λόγο του Θεού. Η διαπραγμάτευση του Θεού με τον άνθρωπο δεν γίνεται στην εξυπνάδα ή με την εξυπνάδα. Δεν γίνεται με τις επιθυμίες. Γίνεται, αδελφοί αγαπητοί, με την αγάπη. Η αγάπη είναι αυτό το δόλωμα. Και τι ωραία που είπε ο Χριστός στους μαθητάς: «Εσύ είσαι Πέτρος και εγώ θα σε κάνω αλιαία ανθρώπων». Σε κάνω να ψαρεύεις ανθρώπους. Και το δόλωμα είναι η αγάπη του Θεού. Άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος με τα βεβαιότητος και χωρίς πολιτική ή χωρίς φιλοφρονήσεις ομολογεί και δεν διστάζει ενώπιον του ο Θεού, ενώπιον των Θεσσαλονικαίων, ενώπιον των Κορινθίων, αλλά και ενώπιον μας σήμερα, ότι έχει μία οφειλή στο Θεό, έχει ένα χρέος στο Θεό. Οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για σας αδελφοί, καθώς είναι άξιον, είναι πρέπον. Δεν το κάνουμε από προσωποληψία, οφείλουμε γιατί είναι ανάγκη να τον ευχαριστήσουμε το Θεό για σας. Όμως για ποιο πράγμα τον ευχαριστεί το Θεό? Στην πρώτη, και τον δοξάζει το Θεό ο Απόστολος Παύλος. Στην πρώτη επιστολή που είχε στείλει ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονική είχε πει ότι ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για σας και προσευχόμεθα για σας για το έργο της πίστης σας, για τον κόπο της αγάπης σας και για την υπομονή της ελπίδας σας. Τώρα έχει περισσότερα να πει. Τώρα λέει ότι ο κόπος της αγάπης σας, η υπομονή της ελπίδος σας, αλλά και το έργο της πίστεώς σας δεν έμεινε σταθερό, δεν λιγόστεψε. Γι' αυτό οφείλουμε και είναι ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Γιατί η πίστη σας υπεραυξάνει. Η πίστη σας αυξάνει πάρα πολύ. Και πώς φαίνεται η πίστη σου ότι αυξάνει πάρα πολύ? Από το έργο. Πίστης χωρίς έργο είναι νεκρή. Από το έργο της πίστεως αποδεικνύεται ότι υπεραυξάνει, δηλαδή αυξάνονται στην εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, στη ζωή των αδελφών της εκκλησίας Θεσσαλονίκης, αυξάνεται το έργο της πίστεως. Έχει έργο ο χριστιανός το οποίο αυξάνει και ο Απόστολος Παύλος δοξάζει το Θεό γι' αυτό. Και είναι ανάγκη να τον δοξάζει γιατί ξέρει ότι αυτό είναι έργο του Θεού, αλλά βρήκε και μπορεί να εργάζεται αυτό το έργο ο Θεός γιατί βρήκε κατάλληλα σκεύη της δικής του εκλογής. Δηλαδή και ο Θεός θέλει να υπεραυξάνει
η πίστη σου και το έργο της πίστεώς σου, αλλά σε όλους τους ανθρώπους το θέλει, αλλά πρέπει ταυτόχρονα την ίδια επιθυμία και το ίδιο θέλημα να το έχουμε και εμείς. Είναι δηλαδή η σύμπτωση των θελήσεων, των αποφάσεων των δικών μας με του Θεού. Θέλω να εργάζομαι το έργο της πίστεως όλο και πιο πολύ και με βοηθάει ο Θεός και αυξάνεται και μάλιστα υπεραυξάνεται το έργο της πίστης μου. Θέλω και ευλογεί ο Θεός ώστε να αυξάνει. Πρώτον και δεύτερον, πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Όχι απλώς τώρα έχετε αγάπη όπως πέρσι. Και είναι συγκλονιστικό, αδελφοί, αυτό. Φαίνεται η αύξηση και η πρόοδος της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. Πριν ένα χρόνο διεπίστωσε ο Απόστολος Παύλος ότι υπάρχει αγάπη μέσα στην Εκκλησία. Σήμερα διαπιστώνει μετά από ένα χρόνο ο Απόστολος Παύλος ότι πλεονάζει η αγάπη της Εκκλησίας. Αλληλούια! Αυτό είναι το θέλημα του Θεού και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει είναι άξιον, είναι πρέπον και οφείλουμε να προσευχόμεθα, γιατί ο Θεός σας βρήκε, εσείς ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του Θεού και βρίσκοντας ανοιχτό δρόμο ο Κύριος σας ευλογεί. Και το αποτέλεσμα είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή η συμπεριφορά σας, αυτός ο αγιασμός σας, αυτή η αύξηση της αγάπης σας και ο η αύξηση της πίστεώς σας και ο πλεονασμός της αγάπης σας κάνει εμάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, να καυχόμεθα για σας στις εκκλησίες του Θεού. Όχι δε λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, όχι δε λυπείτε το Πνεύμα του Αποστόλου Παύλου, αλλά καυχέται ο Απόστολος Παύλος, καθώς είναι γεγραμμένο καυχόμενος εν κυρίω ας καυχάται, για τους αδελφούς της Θεσσαλονίκης. Καμαρώνει ο Απόστολος Παύλος για τους αδελφούς της Θεσσαλονίκης. Θέλει ο Χριστός να καμαρώνει με τα παιδιά του Θεού για την αγάπη τους, την πίστη τους και ιδιαιτέρως και ακόμη, όχι ιδιαιτέρως, για την υπομονή τους. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, λέγει: ακόμη καυχόμεθα για την υπομονή σας και για την πίστη σας εν πάση της διωχμής ημών και τες θλίψες η τας οποίας υποφέρετε. Δεν αποκάμετε στις θλίψεις, όχι μόνο δεν αποκάματε στις θλίψεις σας, αδελφοί, αυτός ο λόγος δεν είναι για τους Θεσσαλονικείς σήμερα. Αυτός ο λόγος είναι για μας σήμερα. Θεσσαλονικείς πάει, είναι στον ουρανό τώρα. Και καθένας απολαμβάνει το μισθό και θα τον απολαύσει και με την Ανάσταση. Αλλά είναι για μας να απολαύσουμε και εμείς το μισθό. Καυχαίμαι ακόμη γιατί μέσα στη θλίψη σας, μέσα στους διωγμούς σας, μέσα στην κακοπάθειά σας, μέσα στις δυσκολίες της ζωής σας, εσείς όχι μόνο δεν αποκάματε, αλλά και υποφέρετε με υπομονή και με πίστη. Οι δοκιμασίες σας δεν λιγόστεψαν την πίστη σας, οι δοκιμασίες σας δεν λιγόστεψαν την αγάπη σας, οι δοκιμασίες σας, οι διωγμοί σας και οι θλίψεις σας δεν λιγόστεψαν τη σχέση σας, δεν μίκριναν το Χριστό στη ζωή σας, τη σχέση σας με το Χριστό. Γι' αυτό και καυχόμεθα για σας. Λέμε δόξα Κύριε για την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Σε ευχαριστούμε Κύριε για αυτούς τους αδελφούς που προχωράνε και εργάζονται παρόλες τις αντιξοότητες, τις δυσκολίες, τις θλίψεις, τις ταλαιπωρίες που Εσύ Κύριε επιτρέπεις στη ζωή τους. Αυτοί όχι μόνο δεν αποκάμανε, αλλά προχωράνε από πίστη σε πίστη, από αγάπη σε αγάπη και από δόξα σε δόξα στην παρουσία του Θεού. Αλλά παρόλα τα καλά λόγια που τους λέει, και μάλιστα τα καλά λόγια εν αληθεία, δεν λέει περισσότερα από ότι είναι το πρέπον και έρχεται τώρα να τους φέρει στην ισορροπία του Πνεύματος του Αγίου, λέγοντάς τους: τούτο το οποίο συμβαίνει σε εσάς δεν είναι απόδειξης ότι
έχετε πλέον εξασφαλίσει την αιώνια ζωή, την αρπαγή της Εκκλησίας, την πρώτη Ανάσταση, ένδειξης είναι για μας που σας βλέπουμε, για τον Θεό και για τον Χριστό, το ότι πλεονάζει η αγάπη σας, το ότι υπεραυξάνει η πίστη σας, το ότι υποφέρετε και δεν αποκάμετε στις δυσκολίες, στις αντικσοότητες, στις δοκιμασίες με πίστη και με υπομονή, τούτο αποτελεί ένδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού, ότι θα αξιωθείτε της βασιλείας του Θεού υπέρ της οποίας και πάσχετε. Και γιατί το λέει ένδειξη? Εάν υπομείνετε ως τέλους. Μέχρι τώρα καλά πάτε. Καυχόμεθα για σας. Δοξάζετε το Θεό στη ζωή σας. Αυξάνετε το έργο του Χριστού. Αυτό όμως δεν σας έχει εξασφαλίσει ακόμη την αιώνια ζωή. Αλλά είναι μια καλή ένδειξη ότι καλά προχωράτε και θα κληρονομήσετε τη Βασιλεία των Ουρανών και θα αξιωθείτε επιλέξει, όπως λέει, της Βασιλείας του Θεού υπέρ και της οποίας πάσχετε. Και αποτελεί τούτο ένδειξη, διότι είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού. Τώρα αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού σε μας, αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού και την κρίση του Θεού τα τέλη των ημερών, όπου και αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα στη σκέψη τους, στη διδασκαλία τους. Είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού, αφενός με να ανταποδώσει θλίψην εις τους όσους σας θλίβωση. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Τώρα μακροθυμεί ο Θεός. Μήπως και αυτοί που σας θλίβουνε και αυτοί σωθούνε. Μήπως και αυτοί που σας ταλαιπωρούνε και αυτοί μετανοήσουν και επιστρέψουν στο Θεό. Όχι τώρα. Δεν είναι η δικαιοσύνη του Θεού να κάνει κρίση και ανταπόδοση στη θλίψη αυτών οι οποίοι σας θλίβουνε. Τότε. Τώρα θα σας στέλνω σαν πρόβατα εν μέσω λύκων. Τώρα θα περπατάτε με προσοχή, με προσευχή, με αγρύπνια. Τώρα θα φροντίζετε να στέκεστε στην παρουσία του Θεού και να οδηγήσετε από το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα θα υπομένετε και θα υποφέρετε μέσα στην Εκκλησία αλλήλους εν αγάπη, και τώρα θα προσεύχεστε για τους εχθρούς σας. Τώρα θα ευεργετείτε αυτούς που σας καταδιώκουνε και σας αδικούνε. Τώρα θα ευλογείτε αυτούς που σας βλασφημούνε. Τώρα θα αγαπάτε αυτούς που σας αδικούνε. Αλλά να ξέρετε ότι θα έλθει η στιγμή που θα κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός τη δικαιοσύνη Του. Θα κάνει την κρίση, και η κρίση του Θεού θα είναι φοβερά εν εκείνη τη ημέρα. Θα ανταποδώσει θλίψην σε αυτούς που σας θλίβουν σήμερα, αλλά εις εσάς τους θλιβωμένους θα δώσει άνεση μαζί με μας. Όλοι μαζί θα απολαύσουμε την ευλογία εκείνη την ημέρα της Ανάστασης των νεκρών. Και είναι, αδελφοί, θαυμαστό ότι η Ανάσταση των νεκρών δεν γίνεται σταδιακά. Πρώτα ο Πέτρος, τώρα ο Παύλος, ύστερα η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ύστερα η επόμενη. Η αρπαγή της Εκκλησίας, η Ανάσταση, η πρώτη Ανάσταση των νεκρών, η δόξα του Θεού θα αποκαλυφθεί σε μια στιγμή σε όλη την Εκκλησία. Αλληλούια! Είναι όμορφο αυτό το σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Και μάλιστα όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στον Παράδεισο, περιμένουν με ανυπομονησία, αδελφοί, και αυτοί την αρπαγή της Εκκλησίας. Περιμένουν και αυτοί με ανυπομονησία την Ανάσταση των νεκρών. Και μάλιστα μεγαλύτερη ανυπομονησία, γιατί αυτοί είναι και στην παρουσία του Κυρίου και ξέρουν τι σημαίνει να πάρουν το σώμα το καινούριο. Όλοι οι άνθρωποι, είτε νεκροί, είτε Χριστό, αποθανώντες εν Κυρίω, είτε ζωντανοί, όλοι με ανυπομονησία περιμένουμε, αλληλούια,
την αρπαγή της Εκκλησίας. Εκείνη λοιπόν την ημέρα θα κάνει κρίση σε αυτούς που σας θλίβουνε, αλλά σε εσάς θα κάνει άνεση. Και μ' αρέσει αυτή η λέξη άνεσης, γιατί αδελφοί αγαπητοί, είτε εδώ σαν άνθρωποι, είτε εκεί σαν ψυχές στον παράδεισο, δεν είμεθα σε άνεση. Είναι τελείως περιορισμένες οι δυνατότητες του ανθρώπου. Εδώ στη γη δεν μπορεί να τρέξει πάνω από πόσο, 10 δευτερόλεπτα τα 100 μέτρα μερικοί άνθρωποι. 9 δεν μπορούνε, 8 δεν μπορούνε. Δεν μπορούμε να δούμε έστω και με κι άλλα πάνω από τόσο. Δεν μπορούμε να είμαστε και εδώ και εκεί, και η αδυναμία μας είναι τέτοια που εδώ από πίσω τι υπάρχει δεν μπορούμε να δούμε. 1 μέτρο, αν υπάρχει κάτι δεν μπορούμε να δούμε. Και η αδυναμία μας είναι τέτοια που λίγο να μας κλείσουν τη μύτη, σκάσαμε, πεθάναμε. Λίγο πυρετό να ανεβάσουμε, αντί να έχουμε 36 και 6 που είναι η τάξη του ανθρώπινου σώματος όπως την έχει φτιάξει ο Θεός, 10 να έχουμε, μετά από μια εβδομάδα έρχεται η αδυναμία τέλεια. Αλλά και οι ψυχές έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Εκεί που ο Θεός έχει προσδιορίσει τον τόπο τους, εκεί μένουν. Αλλά και αυτοί και εμείς ζούμε στην παρουσία του Χριστού. Εμείς δια της πίστεως, εκείνοι δια της όψεως. Αλλά και εμείς και εκείνοι ξέρουμε το μέλλον μας. Μόνο που αυτοί έχουν εξασφαλίσει τη Βασιλεία του Θεού, εμείς ενδείξεις έχουμε ότι θα λάβουμε μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί είμαστε σήμερα στην Εκκλησία? Γιατί, όπως λέει η Γραφή, εκ τούτου γνωρίζομεν ότι έχουμεν ζωή αιώνιο, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς μας. Αν αγαπάς όλους τους αδελφούς σου, ας ξέρεις ότι έχεις ζωή αιώνιο. Αν αγαπάς πολλούς, τότε εκεί να φοβάσαι. Αν έναν δεν αγαπάς, πιο πολύ να φοβάσαι ακόμη. Αν αγαπάς όλους τους αδελφούς σου, έχεις ζωή αιώνιο. Υπάρχει μια βεβαιότης μέσα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, για το Λόγο Του, γιατί μας διορθώνει ο Λόγος του Θεού. Και μας διορθώνει τόσο απαλά, τόσο τρυφερά, τόσο γλυκά, χωρίς να μας πληγώσει. Είδατε όταν ένας άνθρωπος ελέγξει κάποιον, πώς στενοχωρεί τον άλλον. Όταν μας ελέγξει όμως το Πνεύμα του Άγιο, δεν στενοχωρούμεθα, αλλά αντιθέτως έχουμε χαρά. Αλληλούια. Γιατί το Πνεύμα του Άγιο, ο Θεός είναι αγάπη. Και ο έλεγχος του Θεού είναι γεμάτος από αγάπη. Ενώ ο έλεγχος του ανθρώπου έχει αυστηρότητα, έχει σκληρότητα πολλές φορές, έχει αδικία άλλες φορές, έχει προσωποληψία άλλες φορές, εν πάση περιπτώσει είναι ανθρώπινος. Ο έλεγχος όμως του Θεού είναι θεϊκός, ουράνιος και πλήρης αγάπης, και εδώ που τα λέμε αδελφοί, και έχει πολύ κατανόηση ο Θεός. Σε καταλαβαίνει. Πώς να τα καταφέρεις, παιδί μου? Τι ωραία που είναι να μας καταλαβαίνει. Τι ωραία είναι που μας καταλαβαίνει. Για σκέψου τώρα να μην μπορεί να σε καταλάβει ο άντρας σου. Να του λες τούτο εκείνο και να μην σε πιστεύει, να μην σε καταλαβαίνει, να μην μπορεί να σε πλησιάσει με τη σκέψη του και με την καρδιά του. Να μην μπορεί να σε καταλάβει το παιδί σου, να μην μπορεί να σε καταλάβει ο πατέρας σου, η μάνα σου, να μην μπορεί να σε καταλάβει η γυναίκα σου. Δεν μπορεί να με καταλάβει αυτός ο άνθρωπος, και αυτό σε πληγώνει. Όμως αδελφοί αγαπητοί, τι ωραία που είναι που ξέρουμε ότι μας καταλαβαίνει ο Θεός. Αλληλούια. Και μας ανέχεται και μας αγαπάει και μας συγχωρεί και καλύπτει τις αμαρτίες μας. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όμως αδελφοί αγαπητοί, έρχεται να ξεκαθαρίσει και κάτι άλλο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι εκδικητής. Αυτό οι άνθρωποι δεν μπορούν να το εννοήσουν και δεν χωράει στην καρδιά τους. Μα ο Θεός είναι αγάπη, θα κάνει εκδίκηση? Όχι τώρα, αν και μερικές φορές κάνει και τώρα. Ελάχιστες, όταν πια ξεπεράσει τα όρια ο άνθρωπος και η αμαρτία του. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα κάνει εκδίκηση ο Θεός. Και εκδίκηση δεν θα κάνει στους αμαρτωλούς. Είδατε αδελφοί αγαπητοί,
πόσο ωραίο είναι να ξέρουμε ότι ο Θεός τον αμαρτωλό τον αγαπάει. Τόσο πολύ που σταυρώθηκε ο Χριστός για τον αμαρτωλούς. Δεν θα κάνει εκδίκηση στους αμαρτωλούς, αλλά σε δύο συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Σε αυτούς που δεν θέλησαν να γνωρίσουν το Θεό. Δεν θέλω, λέει. Ξέρετε, στη λέξη δεν θέλω, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν θέλω. Δεν είναι δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Δεν θέλω. Το έχω ακούσει πολλές φορές τη λέξη δεν θέλω. Αλλά εύχομαι και προσεύχομαι αυτοί που λένε δεν θέλω να είναι προσωρινή η σκέψη τους, η απόφασή τους, η ενέργειά τους αυτή. Και ξέρετε, πιστεύω ότι είναι προσωρινή για πάρα πολλούς από αυτούς. Και ελπίζω και εύχομαι για όλους. Σε αυτούς όμως που δεν θέλουν να γνωρίσουν το Θεό, να τους αποκαλυφθεί ο Θεός. Είχα πει σε κάποιον, θυμάμαι, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Εσένα μου λέει να σε ευλογήσει. Αμήν, του λέω. Αμήν. Και μετά του ξαναλέω, Κύριος να σε ευλογήσει. Δεν θέλω, το καταλαβαίνεις. Εντάξει, λέω, άμα δεν θέλεις. Δεν κάνουμε, δεν θέλεις. Αμ, τι να κάνουμε. Είναι φοβερό, δεν είναι? Αυτό το δεν θέλω, αδερφοί αγαπητοί, είναι απίστων όντων. Ο διάβολος ετύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Για να καταλάβεις, αδερφέ, σε ποια κατάσταση είσαι, απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Θέλεις να σε ευλογήσει ο Θεός? Είδατε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο εύκολο είναι και πόσο ο Θεός είναι δίκαιος όταν λέει θα κάνει εκδίκηση σε αυτούς που δεν θέλουνε. Και ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού αλλού? Λέει ότι οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Αγάπησαν. Ακούτε? Είναι το θέλω. Αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Δεν αγαπάνε την ευλογία του Θεού. Δεν τη θέλουνε. Γιατί τα έργα τους ήσαν πονηρά. Επειδή τα έργα τους ήσαν μέσα στην πονηριά, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην κακία, μέσα στην πορνεία, τη μοιχεία, την ακαθαρσία, επειδή χαίρονται, ξέρετε πως τα λέει ο Λόγος του Θεού αυτά, χείρους, γουρουνάκια. Στο γουρουνάκι να του πεις, θες να σε κάνω μπάνιο? Δεν θέλω. Γιατί? Γιατί αγαπάει το βούρκο, το βόθρο, τη βρωμιά. Καρδιά του είναι προσκολλημένη στη βούστη. Έτσι είναι η καρδιά του, έτσι είναι η φτιασιά του. Το προβατάκι όμως θέλει να σε πλύνει, τρεχάλα, τρέχει. Αν λερωθεί, τρέχει ακόμη πιο πολύ. Και κάτι άλλο χαρακτηριστικό, τα γουρνάκια δεν έχουν επιμένα. Δεν υποτάσσονται σε κανέναν. Σε κανέναν δεν υποτάσσονται. Για να υποταχθούν θέλουν ράβδον σιδηρά. Με το ζόρι υποτάσσονται. Η πρώτη λοιπόν κατηγορία στην οποία ο Θεός θα κάνει, ο Ιησούς Χριστός που είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών, που θα κάνει εκδίκηση, είναι αυτοί που δεν θέλουν. Και για να καταλάβουμε αν είμαστε, επαναλαμβάνω, απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Θέλεις να σε ευλογήσει ο Θεός? Εκεί είναι τέλειο το η απόδειξη. Και η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων είναι σε αυτούς που δεν υπακούν, όχι δεν υπήκουσαν κάποια φορά ή κάποια στιγμή, εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σε αυτούς που δεν θέλουν να υπακούσουν. Όχι σε αυτούς που έπεσαν, που γλίστρησαν, που έκαναν λάθος, που δεν κατάλαβαν, που δεν ενόησαν, που δεν μπόρεσαν στο τέλος να υπακούσουν. Αλλά σε αυτούς που ενώ τους έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια, την κρατούν εναδικία. Γιατί βάζουν
πάνω το συμφέρον τους, την αδικία τους. Θέλω δηλαδή εγώ τώρα να χωρίσω τη γυναίκα μου και να παντρευτώ αυτή. Τι θα έρθω να σας πω? Επιτρέπεται το διαζύγιο πρώτον. Και ύστερα από λίγο τι θα σας πω? Επιτρέπεται και ο δεύτερος γάμος δεύτερον. Μα ξέρω ότι δεν επιτρέπεται. Αλλά είναι πιο ισχυρό το συνέστημα, είναι πιο ισχυρή η αμαρτία για τη ζωή μου παρά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όταν δηλαδή μεταβάλλω το Λόγο του Θεού για την προσωπική μου κάλυψη των επιθυμιών και της αμαρτίας. Εις τους μη υπακούοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ή την κατακρατούσει την αλήθεια εν αδικία. Το να πεις δεν μπορώ βρε παιδί μου, ο Θεός θα σου δώσει δύναμη. Το να πεις δεν το κατάλαβα, ο Θεός ούτε θα το λάβει υπόψη του. Το να πεις μπορώ, το κατάλαβα, αλλά δεν θέλω, όχι τώρα, εκείνη την ημέρα ο Χριστός θα είναι εκδικητής. Αλλά αυτή η εκδίκηση και η κρίση του Θεού, αγαπητά μου αδέλφια, είναι τρομερή. Ας την προσέξουμε για να διαπιστώσουμε τι είναι και εδώ τούτο. Ήτινες θέλουσι τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Η τιμωρία δεν είναι μόνο ή δεν είναι ο όλεθρος ο αιώνιος, η εκδίκηση κρίσης. Συνεχίζει. Πρώτον, από προσώπου του Κυρίου και δεύτερον από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Δηλαδή θα φύγει ο άνθρωπος μακριά από το πρόσωπο του Κυρίου. Θα φύγει ο άνθρωπος από το φως. Θα φύγει ο άνθρωπος από την αγάπη. Θα εξωστεί ο άνθρωπος όπως εξώστη από τον κήπο της Εδέμ, από τον Παράδεισο, όταν αμάρτησε και έβγηκε και στον κόσμο. Έτσι θα εξωστεί και στον πνευματικό κόσμο από το φως και την αγάπη του Θεού και θα βρεθεί στο σκότος το εξώτερον. Εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Η τιμωρία, η κόλαση δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, ένας τόπος μαρτυρίου και βασανισμού, αν και είναι. Αλλά τούτο είναι συνέπεια. Η κόλαση είναι ένας τόπος μακριά από το Θεό. Είναι ένας τόπος μακριά από την αγάπη του Θεού. Ένας τόπος μακριά από τη δόξα του Θεού. Είναι μια εξορία, μια φυλακή. Έξω από την αγάπη του Θεού. Και σήμερα οι άνθρωποι είναι σε κόλαση, το ξέρετε. Είναι σε κόλαση οι άνθρωποι, δυστυχισμένοι, πονάει η ψυχή τους. Πονάει η σάρκα τους όταν βρίσκονται μακριά από την παρουσία του Θεού. Χτυπάει ο ένας τον άλλον αλίπητα. Δέρνει. Βασανίζει. Δεν υπάρχει ισορροπία της αγάπης, η ελευθερία της αγάπης. Γι' αυτό και ο Θεός μας προσκαλεί. Και η πρόσκλησή του, αδερφοί αγαπητοί, είναι συγκλονιστική. Λινάριον καπνίζων δεν θα αφήσω να σβηστεί. Βλέπει, λίγο έχει μείνει καπνός. Εκεί που ήταν φωτιά κάποτε. Λίγος καπνός. Γιατί το λάδι έσβησε. Γιατί ο εσωτερικός άνθρωπος έχασε όλα αυτά τα οποία ο Θεός καταρχάς του είχε δώσει. Όταν ήταν μικρός ή μικρή, γονάτιζε ή δεν γονάτιζε, προσευχότανε, ζήταγε το Θεό. Περνώντας τα χρόνια το ξεχνάει ο άνθρωπος. Αλλά κάποια στιγμή έρχεται στο μυαλό το όνομα του Χριστού. Αυτός είναι ο καπνός. Και βλέπει τον καπνό ο Χριστός και τρέχει. Ψάχνει να βρει το απολωλός και το βρίσκει. Και όταν το βρει, παίρνει στην αγκαλιά του. Ξέρετε, αδερφοί, η πιο ευλογημένη στιγμή του προβάτου είναι όταν το βρει ο τσομπάνης του χαμένο μέσα στην ερημιά. Όλα τα άλλα πρόβατα γυρίζουν δεξιά και αριστερά, τα κουρεύει, τα ταΐζει, τα φροντίζει. Αλλά τα απολωλώτα τα έχει στην αγκαλιά του. Αλληλούια! Στην αγκαλιά του, αδελφοί. Μέχρι να τα θεραπεύσει, να τα γιάνει, να τα γεμίσει χαρά και μετά να τα στείλει να φέρουν και αυτά καρπό. Λινάριον καπνίζων δεν θα αφήσω. Κάλαμον συντεθλασμένο δεν θα καταστρέψω.
Και το καλαμάκι εκεί στην Καλαμιά, αδερφοί αγαπητοί, δύσκολα σπάει, εκτός αν κάποιος περάσει. Και πόσοι άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, δεν γκρεμίζουν άλλους ανθρώπους. Τους κακοποιούνε, τους ταλαιπωρούνε. Και ο άνθρωπος αυτός φτάνει σε τέλεια αδυναμία. Δεν αντέχω άλλο, και πολλές φορές είναι και γονείς, είναι και συγγενείς, είναι και φίλοι. Είναι και άνθρωποι που υποτίθεται ότι είναι εραστές και αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Αλλά μακριά από το Θεό δεν υπάρχει αγάπη, αδερφοί. Δεν υπάρχουν σπλάχνα. Δεν υπάρχει μακροθυμία, δεν υπάρχει κατανόηση. Γι' αυτό και οι άνθρωποι τώρα δεν παντρεύονται. Πρώτα παντρευόντουσαν και χωρίζανε. Τώρα λένε γιατί να παντρευτούμε και να χωρίσουμε, αν είναι έτσι. Δεν παντρεύονται. Και πού να παντρευτούνε τώρα? Τον εμπιστεύεσαι τον άλλον? Την εμπιστεύεσαι την άλλη? Πόσο καιρό θα μείνει? Θα σε εκμεταλλευτεί? Δεν θα σε εκμεταλλευτεί? Δεν μπορούν οι άνθρωποι. Φοβόνται ο ένας τον άλλον. Όμως ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί μέσα στην Εκκλησία τον μόνο που φοβόμαστε είναι το Θεό. Δεν σας φοβάμαι, το ξέρετε. Σας αγαπάω. Τι να μου κάνετε αφού είστε προβατάκια? Δεν φοβόμαστε ο ένας τον άλλον. Αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Και τρέχουμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Αυτή είναι η κοινωνία των Αγίων. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Όταν θα έλθει λοιπόν να δοξαστεί ανάμεσα στους Αγίους του και να θαυμαστεί ανάμεσα σε όλους όσους πιστεύουν εκείνη την ημέρα, η κρίση θα είναι ανήλαιος εις τους όσους δεν κάνουν έλεος, αλλά και η ευλογία του Θεού θα είναι πλήρης και τέλεια σε αυτούς που πιστεύουν και μένουν πιστοί στο Λόγο του Θεού. Τώρα όμως έρχεται το δεύτερο χαρακτηριστικό του Αποστόλου Παύλου. Το πρώτο ήταν οφείλουμε να ευχαριστούμε για σας για όλα αυτά. Τώρα προσευχόμεθα για σας πάντοτε. Μα δεν είναι πλήρης? Πλήρης δεν θα είμαστε ποτέ, το ξέρετε. Πάντα ο Θεός είναι έτοιμος να μας προσθέτει. Πάντα ο Θεός είναι έτοιμος να μας χαρίζει. Και ακόμη καλύτερα, όχι αδελφοί αγαπητοί, μάταια, γιατί πάντα θα έχουμε ανάγκες. Ανάγκες πνευματικές πάντα θα έχουμε. Δια το οποίο και προσευχόμεθα πάντοτε για σας, και μ' αρέσει ο Απόστολος Παύλος, μα πάντοτε προσεύχεται για τους Θεσσαλονικείς. Έτσι λέει. Πάντοτε προσεύχεται για τους φιλοσπισίους, έτσι λέει. Μα αυτή είναι η δουλειά του. Τώρα να πω κάτι άλλο που είναι στην καρδιά τη δική μου τουλάχιστον συγκλονιστικό. Εάν ο Απόστολος Παύλος πάντοτε προσευχότανε για αυτούς, πόσο μάλλον ο Χριστός πάντοτε προσεύχεται για μας. Αλληλούια. Δόξα στον Θεό. Και αν είχε αποτέλεσμα η προσευχή του Αποστόλου Παύλου προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, πόσο πιο σοβαρό αποτέλεσμα έχει η προσευχή του Χριστού. Αδερφοί, αν είμαστε σήμερα εδώ, αν σήμερα δεν μας έχει σκοτώσει ο διάβολος, αν σήμερα είμαστε ακόμη στην παρουσία του Θεού, τούτο είναι λόγο της συνεχόμενης και παντοτινής προσευχής του Χριστού. Μεσητεύει πάντοτε υπέρ ημών. Προσεύχεται πάντοτε υπέρ ημών. Όταν αμαρτήσουμε, Πατέρα συγχώρεσέ τονε. Όταν κάνουμε κάτι καλό, Πατέρα πιο πολύ ευλόγησέ τονε. Όταν μας βάλει στο μάτι ο διάβολος, Πατέρα επιτίμησέ τονε. Όταν αρρωσταίνουμε, Πατέρα θεράπευσέ τονε. Όταν κλαίμε, Πατέρα παρηγόρησέ τονε. Αλληλούια. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Πιστεύεις ότι προσεύχεται για σένα? Αδερφοί, είναι αλήθεια. Την ώρα που γονατίζεις και χαίρεσαι, χαίρεται και ο Χριστός και προσεύχεται για σένα. Την ώρα που γονατίζεις και κλαις, κλαίει ο Χριστός μαζί με σένα και προσεύχεται για σένα. Όμως αδερφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος λέει μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού.
προσεύχεσαι εσύ για τους αδελφούς σου? Προσεύχεσαι? Πιστεύεις ότι η προσευχή σου έχει αποτέλεσμα? Ο Θεός να μας δώσει αυτή τη χάρη, αδελφοί αγαπητοί, να γίνουμε μιμητές του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν προσεύχεται όχι για την υγεία τους και γι' αυτό, όχι για την ευλογία τους και γι' αυτό. Προσεύχεται όμως βασικά για τις ελλείψεις τους. Προσεύχεται για αυτό που χρειάζονται. Ενώ εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, τι να προσευχηθούμε. Δηλαδή αν δω κάποιον και τον σκεφτώ, θα προσευχηθώ για τη δουλειά του. Αν έχει πρόβλημα στη δουλειά του, θα προσευχηθώ για τα παιδιά του, θα προσευχηθώ για την οικογένειά του, όποτε το θυμηθώ. Όποτε δεν με έχει πιάσει ο ύπνος από την κούραση, όποτε δεν είναι γεμάτη η καρδιά μου από τα δικά μου προβλήματα. Αλλά και αυτά που θα προσευχηθώ δεν ξέρω, γιατί θα κρίνω κατά το φαινόμενο. Όμως ο Απόστολος Παύλος έχει συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία είναι αναγκαία να εκπληρωθούν στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης και είναι αναγκαία να εκπληρώνονται και στη ζωή μας. Πρώτον, προσευχόμεθα να σας καταστήσει ο Θεός ημών αξίους της κλήσεως αυτού. Και θυμάστε, αδελφοί αγαπητοί, τι είχα να διαβάσει στην Εκκλησία των Εφεσίων όταν ο Παύλος πάλι έλεγε: «Σας παρακαλώ να περπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε». Αλλά δεν μπορείτε μόνοι σας, γι' αυτό και είναι ανάγκη. Όμως πριν δούμε τις ελλείψεις για τις οποίες προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, να δούμε το σκοπό. Γιατί τότε, όταν εκπληρωθούν αυτές οι ελλείψεις σας για τις οποίες προσεύχομαι, λέει, ή θα προσεύχομαι πάντοτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε θα δοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού σε εσάς, ανάμεσά σας, και εσείς θα δοξαστείτε σε Αυτόν, κατά τη χάρη του Θεού ημών και του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Ο Θεός θα κάνει χάρη, ο Θεός θέλει να κάνει χάρη, και ο Θεός και ο Χριστός, το πλήρωμα της θεότητος, επιθυμεί, θέλει να βρούμε χάρη ενώπιον του, ώστε το όνομα του Ιησού Χριστού να δοξάζεται στη ζωή μας, αλλά και εμείς να δοξαζόμαστε μέσα στο όνομα του Χριστού. Αυτός είναι ο τελικός στόχος του Θεού εδώ στη γη. Ποιος είναι ο τελικός στόχος, η επιθυμία σου και ο πόθος σου εσένα, αδελφέ μου, εδώ στη γη? Είναι ίδιος με του Χριστού. Ο Χριστός θέλει εδώ στη γη να δοξάζεται στην προσωπική σου, στην οικογενειακή σου, στην επαγγελματική σου, στην εκκλησιαστική σου ζωή, στο σύνολο της ζωής σου, να δοξάζεται το όνομα του Χριστού. Αλλά και εσύ να δοξάζεσαι μέσα στο όνομα του Χριστού. Αυτό θέλει ο Θεός. Γι' αυτό σας λέω ότι εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Και το έχω καταλάβει αυτό, ότι τελευταία ο Θεός προς εκεί μας στρέφει την προσοχή μας. Επειδή είναι ο καιρός της δόξης Του, επειδή είναι ο καιρός της αποκαλύψεώς Του, επειδή είναι ο καιρός της μεγάλης σωτηρίας που θα κάνει ο Θεός, μας στρέφει την προσοχή μας, βάζει ζήλο Άγιο στην καρδιά μας, αποκαλύπτει το θέλημά Του και θέλει να το κάνει θέλημά μας, που είναι ένα: να δοξάζεται το όνομα του Χριστού στη ζωή σου, αλλά και εσύ να δοξάζεσαι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού μέσα στην παρουσία Του. Δηλαδή θέλει την Εκκλησία Του τι? Να την καταστήσει ένδοξη, αγία, τέλεια, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των τιούτων, για να έρθει να την παραλάβει. Η επιθυμία του Θεού, η επιθυμία του Αποστόλου Παύλου, αλλά και η επιθυμία η δική μας, θέλει ο Θεός να είναι η δόξα Του στη ζωή μας. Και τι θα πει δόξα? Εν τούτο δοξάζε το Πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει. Σε αυτό δοξάζεται ο Θεός.
και για να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή σου, για να φέρνεις καρπό πολύ εις δόξαν Θεού Πατρός, για να δοξάζεται το όνομα του Χριστού στη ζωή σου, για να σώζει ο Χριστός στη ζωή σου εις δόξαν Θεού Πατρός, απαιτούνται τρία πράγματα. Που δεν ξέρω αν έχουμε κανένα εμείς από αυτά, που ο Θεός θέλει να μας τα χαρίσει όμως. Πρώτον, να μας καταστήσει ο Θεός να περπατάμε αξίως της προσκλήσεώς Του, που είναι εν πάση ταπεινοφροσύνη, με πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας αλλήλους με την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου δια του συνδέσμου της ειρήνης. Τα ξαναλέω γρήγορα. Το να περπατάς αξίως της προσκλήσεως δεν είναι τυχαίο ούτε αόριστο. Είναι συγκεκριμένο. Πρώτον, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Δεν μπορείς να περπατήσεις αξίως προσκλήσεως με υπερηφάνεια. Μόνο με ταπεινοφροσύνη, και μάλιστα πάσαν ταπεινοφροσύνη σε κάθε κατάσταση, προς πάντα στους ανθρώπους. Δεύτερον, με τα πάσης πραότητος. Δεν περπατάς αξίως του Θεού όταν θυμώνεις. Αξίως της προσκλήσεως του Θεού. Δεν μπορεί να δοξαστεί ο Θεός. Γι' αυτό, αδερφοί, σήμερα να μετανοήσουμε. Να μετανοήσουμε, να διώξουμε από πάνω μας κάθε υπερηφάνεια, κάθε έριδα, κάθε θυμό. Κύριε, συγχώρεσέ μας, συγχώρεσέ με. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Και να υποφέρουμε ένας τον άλλον. Αδερφέ, να υποφέρεις την γυναίκα σου με αγάπη. Αδερφή, να υποφέρεις τον άντρα σου με αγάπη. Να υποφέρεις τα παιδιά σου. Αλλά ιδιαίτερως, αδερφοί αγαπητοί, να υποφέρουμε τους αδελφούς μας με αγάπη. Θα υπάρξουν ανάμεσά μας και άσοφοι. Δηλαδή, με αυτόν εγώ δεν μπορώ να κάνω παρέα. Δεν περπατάς αξίως της προσκλήσεως. Και πώς θα κάνεις παρέα? Στους αιώνες των αιώνων. Αν από εδώ δεν μπορείς να κάνεις παρέα, μα είναι ατάκτος περιπατών. Δύσκολα. Αλλά πρέπει να τον υποφέρεις με αγάπη. Λέει να κάνεις παρέα με αγάπη. Λέει να τον υποφέρεις με αγάπη. Που σημαίνει μη σκανδαλίζεσαι από τον αδελφό σου. Μην ενοχλείσαι. Μην χαλάει η καρδιά σου. Μην χαλάει η σκέψη σου. Μην απομακρύνεσαι. Αλλά να τον αγαπάς και να τον υπομένεις και να τον υποφέρεις. Σπουδάζοντες την ενότητα του, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου δια του συνδέσμου της ειρήνης. Μπορείς να ξεχωρίζεις τον εαυτό σου. Πες εγώ έχω το δρόμο μου, έχω τη ζωή μου, θα έρθουμε στην εκκλησία, αλλά έχω την πορεία μου. Αλλά ούτε και να αφήνεις τον άλλον να ξεχωρίζει τον εαυτό του. Δηλαδή τι εννοώ? Ούτε να γίνεσαι αιτία να ξεχωρίζει ο άλλος. Όταν διαπιστώσεις ότι κάτι δεν πάει καλά, σε πιέζει, ζήτησε του συγγνώμη. Προσευχήσου να βρεις χάρη από τον Θεό και από αυτόν, να τακτοποιηθείς. Γιατί αλλιώς δεν περπατάς αξίως της προσκλήσεως και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή σου. Καμία πιθανότητα. Γι' αυτό προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, και ευχαριστώ τον Θεό, γι' αυτό προσεύχεται και για μένα και για σένα ο Χριστός. Να περπατάμε τα πάσης ταπεινοφροσύνης, πραότητος, υποφέροντας αλλήλους εν αγάπη και σπουδάζοντας την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Πρώτον. Δεύτερον, να εκπληρώσει κατά ύστερα, δεύτερον, μετά από αυτό, να εκπληρώσει ο Θεός πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης, να εκπληρώσει στη ζωή σας όλους τους ευσεβείς, τους ευλαβείς, τους αγίους πόθους σας και τις προσδοκίες σας, να απαντάει στις προσευχές σας, να δοξάζεται στη ζωή σας, να μην είσαι ξένος και πάρικος. Η προσευχή σου να είναι αόριστη, αδιάφορη, στα πεταχτά, αλλά να είσαι πιστός για να εκπληρώνει ο Θεός την ευδοκία της αγαθοσύνης σου, την επιθυμία της ευλογίας στη ζωή σου. Και τρίτον,
να εκπληρώνει ο Θεός το έργο της πίστεώς σου με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να εκπληρώνεται στη ζωή σου το έργο της πίστεώς σου, να έχεις αποτέλεσμα. Εργάζεσαι και βλέπεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να συνεργάζεται με σένα. Όχι να εργάζομαι και να μην βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Να εργάζομαι και να βλέπω τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Στη ζωή σου. Στη ζωή μου. Να βλέπω τη συνεργασία του Χριστού. Να βλέπω το αποτέλεσμα. Να κάνω εγώ, να δίνω εγώ τα 5 ψωμιά και να χορταίνουν 4.000 άνθρωποι. Εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Ώστε κατά αυτό το τρόπο το όνομα του Χριστού θα δοξάζεται στη ζωή σου. Εσύ θα δοξάζεσαι εν το ονόματι του Χριστού, χάριν του Χριστού στην παρουσία του Θεού, και η Βασιλεία των Ουρανών θα αυξάνει και θα βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού, του Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου. Κάνε μας Κύριε έτσι, και κάνε αυτή η προσευχή που κάποτε ήταν του Αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς και σήμερα είναι του Ιησού Χριστού προς τους Κηβισιώτες, προς εμάς και προς όλη την Εκκλησία, να έχει καλά αποτελέσματα. Να μας καταστήσει ο Θεός να περπατάμε αξίως της προσκλήσεώς Του, να μας καταστήσει ο Θεός να βλέπουμε στη ζωή μας να εκπληρώνονται οι πόθοι, οι πνευματικοί και οι άγιοι της ζωής μας, και να μας αξιώσει ο Θεός να βλέπουμε το έργο της πίστεώς μας να ενεργείται, να γίνεται με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Αμήν.